Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες που ρυθμίζει εκ νέου την αγορά. Το Υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η αναμόρφωση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη, καθώς πολύ συχνά πλέον οι τράπεζες αλλά και κάθε άλλοι προμηθευτές συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες για τα χρέη τους. Στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στο σχετικό νόμο και επομένως δεν ισχύουν για αυτούς υποχρεώσεις και οι περιορισμοί της νομοθεσίας. Δύο από τις βασικές αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πρακτικές εταιρείες είναι ότι κάθε 7 ημέρες και όχι κάθε δεύτερη ημέρα όπως ισχύει σήμερα, θα επιτρέπεται στις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να ενοχλούν τους οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται πλέον όχι μόνο από κεφαλαιοχικές εταιρείες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο στο σχέδιο νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία δανειστής θέσει υπηρεσίες ενημέρωσης σε τρίτους υποκείμενους, σε ειδική νομοθεσία, οφείλει να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση στην οποία θα προβαίνουν οι τρίτοι θα πληρεί και θα διενεργείται υπό τους όρους του παρόντος νόμου. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να καλυφθεί το κενό που αφορά στην ενημέρωση των οφειλετών από δικηγόρους και με την προσέγγιση αυτή, οι μεν δικηγόροι εξακολουθούν να υπάγονται στην πειθαρχική αρμοδιότητα των συλλόγων τους, στους δε δανειστές είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις. Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση, εφόσον αναφέρεται σε τρίτους και δεν ονοματίζει αποκλειστικά τους δικηγόρους ή τις δικηγορικές εταιρείες, εκτιμάται ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθούν στο μέλλον με το αντικείμενο και άλλες εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη λογιστικά γραφεία. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου, η έννοια του οφειλέτη περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα, συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο οι εισπρακτικές εταιρείες και γίνεται αυστηρότερος ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη, προκειμένου να μην αποκαλύπτεται ο σκοπός της όχλησης σε τρίτους. Πάντως, στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται καμία ποινή για τον προμηθευτή. Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι προμηθευτές, όταν ενημερώνουν τους οφειλέτες για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου. Στην περίπτωση όμως που αναθέσουν την ενημέρωση σε εταιρεία, τότε κατ' εφαρμογή του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να ενημερώσουν τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στη συμβαλόμενη εταιρεία. Όμως δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου ειδική αναφορά για το τι γίνεται αν με ευθύνη του προμηθευτή συνεχίζεται η όχληση του οφειλέτη. Σχετικά με την ευθύνη των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως εισπρακτικές, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει σε εγγραφό της που διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, ότι όταν η ενημέρωση αυτή ανατίθεται σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, τότε αρμόδιοι για τον έλεγχο τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικοί δικηγορικοί σύλλογοι. Υπενθυμίζει δε ότι στο πλαίσιο αυτό διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία, οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν σε φαινόμενα έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητας και μη διαφύλαξης του προσωπικού απορρίτου από δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή γνωρίζει πως το θέμα έχει απασχολήσει το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει υιοθετήσει την άποψη ότι οι αθέμητες συμπεριφορές που επιδεικνύονται απέναντι σε πολίτες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των δανειστών τους προσβάλλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος. Είναι χαρακτηριστικό του κλίματος αυτού ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει αποφασίσει προσθήκη σχετικής διάταξης στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων.